Τυφλωθήκαμε από τη λάμψη και δεν έφταιγε ο ήλιος, αλλά μία-μία οι celebrities που κατέφθαναν σε εκδήλωση για την ομορφιά. Αρχίζουμε από τη ξανθιά της παρέας, Ανίτα Ναθαναήλ. Σας έλειψε η νοικοκυρά σε απόγνωση από την τηλεόραση? Πολύ σύντομα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να την ξαναδείτε, αφού ετοιμάζει νέα εκπομπή. Αφορά τα πάντα, ναι, ό,τι έχει να κάνει με την απλή καθημερινότητα, μέχρι το να διοργανώσει κανείς ένα πάρτι, παιδικά γενέθλια ή οποιαδήποτε άλλη ιδιαίτερη εκδήλωση, αλλά και ιδέες και λύσεις που λύνουν τα χέρια της νοικοκυράς. Είμαστε στη φάση ανέβρισης χορηγών. Πιστεύω πάρα πολύ στο ότι η καθημερινότητα έχει αλλάξει. Πρέπει να βρίσκονται νέες οικονομικές λύσεις για να κανείς να φτιάχνει το σπιτικό του με όποιο καλύτερο τρόπο μπορεί. Αφήνουμε τη μία νοικοκυρά και πάμε στην άλλη που δεν αποκαλύπτει τα σχέδιά της. Μην κλέψει την ιδέα της στο CNN. Πολύ καλά και πολύ δημιουργικά. Ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα σας το πω όταν έρθει η ώρα. Εν καιρό, δεν είναι τώρα που να είναι. Σε μερικές μέρες θα είναι ανακοινώσιμο και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Έχει να κάνει με μία δραστηριότητα που είχα ξεκινήσει εδώ και 9-10 μήνες με τη συνεργάτη μου και τώρα ολοκληρώθηκε πια με επιτυχία. Η έκπληξη της ημέρας ήταν η Εύβοια Δάμ, που ήταν πιο ομιλητική από ποτέ. Τηλεόραση, ίντερνετ, περιοδικό ή ραδιόφωνο, τι από όλα αυτά θα σας άρεσε? Όλα είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Αν το αντικείμενο λοιπόν είναι ομορφιά, είναι lifestyle, ακόμα και παιδαγωγικά θα μπορούσε να είναι, ακόμα και γερμανικά θα μπορούσε να είναι, γιατί είμαι καθηγήτρια γερμανικών. Gute Nacht, λοιπόν.